της χώρας απεργούμε σήμερα και αύριο. Ο λόγος είναι ότι τα νοσοκομεία βρίσκονται σε μια κατάσταση οριακή, κλείνουν δηλαδή τμήματα, κλείνουν τα νοσοκομεία στην Κρήτη, σε άγονες περιοχές, όπως και σε περιοχές μεγαλύτερες, όπως το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, στην Αθήνα, στο Νοσοκομείο της Νίκαιας, που βγαίνουν προκηρύξεις και δεν πάνε γιατροί. Ο λόγος είναι ότι έχουν διαλυθεί τα νοσοκομεία όσον αφορά την υποστελέχωση, είναι άδεια δηλαδή από γιατρούς και θα πρέπει να προκηρυχτούν όλες οι κενές θέσεις. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι προκηρύσσονται και δεν έρχονται γιατροί λόγω των χαμηλών αμοιβών αλλά και των πολύ δύσκολων συνθήκων εργασίας, δηλαδή τις αλλεπάλληλες εφημερίες, τις μετακινήσεις σε όποιο κενό υπάρχει. Θέλουμε να τονίσουμε με αυτόν τον τρόπο οι γιατροί σε όλη την Ελλάδα, με τις μεγάλες κινητοποιήσεις που γίνονται στην Αθήνα, που έχουν γίνει και έχουν βγει και με αυτοκίνητα, ας πούμε, σήμερα, έχουν κλείσει διάφορα σημεία στην Αθήνα και γίνεται μεγάλη συγκέντρωση, όπως και με την αυριανή συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας 12 η ώρα, που θα συμμετάσχουμε με λεωφορεία 7 η ώρα το πρωί, θα ξεκινήσουμε από την πλατεία Λαού. Θέλουμε να τονίσουμε ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο. Για μας θεωρούμε με τους υπολογισμούς που κάνουμε ότι αν άμεσα δεν πάρει μέτρα η κυβέρνηση που να αφορά τη στελέχωση των νοσοκομείων, την αύξηση του προϋπολογισμού να δουλεύουμε με ασφάλεια, γιατί μας λείπουν μηχανήματα και υλικά και οι γιατροί φεύγουν γιατί νιώθουν ότι δεν δουλεύουν με ασφάλεια, και οι μισθοί, η φορολογία να αλλάξει, τα μισά λεφτά που βγάζουμε, οι αμοιβές που παίρνουμε ως μισθωτοί, τις παίρνει η εφορία, αν δεν αλλάξει από τις εφημερίες εννοώ, αν δεν αλλάξει αυτό, υπολογίζουμε ότι σε 6 μήνες με 2 χρόνια, κάπου εκεί το υπολογίζουμε, δεν θα υπάρχουν τα μισά νοσοκομεία από μόνα τους. Εκτός αν αυτό θέλει η κυβέρνηση να τα κλείσει και έχει βρει αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος ότι τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή κλείνουν από τους γιατρούς, όχι επειδή το θέλουν, είναι άνθρωποι, συνάδελφοι που αγαπάνε το ΕΣΥ, που δεν αντέχουν άλλο να δουλεύουν σε αυτές τις συνθήκες και με αυτές τις αμοιβές. Ωραία.